χειροκροτήματα για την Ελλάδα. Να και οι Έλληνες σε άλλη πλευρά του γηπέδου σήμερα. Αυτή από τον Κώτη, όποιος πάει για το μαρκάρισμά του. Λογικά δεν μπορεί ένας να τον μαρκάρει μόνο. Παπαγιάννης, εδώ θα δεχτεί όμως το καλάθι από τον Τζέραλντ Λι. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound για τη Φινλανδία με τον Κώτη. Κόπονεν τώρα. Διώχνει τον Λι για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Πρίτερς και να εκτελέσει για τρεις. 5-0. Σαλίν στη διείσδυση. Πετάει την μπάλα πρώτου Παπαγιάννη αστοχή. Επιθετικό rebound μακρινό για τη Φινλανδία. Και ο Χαφ σε σου τριών πόντων. 8-0. Κόπονεν πάλι ο Μπουρούς μετά τις αλλαγές πάνω του. Κότι από την κορφή της ρακέτας. Εύκολο. Πασά έξω. Σαλίν με τον Σλούκα. Λι με τον Μπουρούση. Ωραίο γύρισμα και καλάθι. Καλάθις. Ωραία για τον Παπα-Νικολάου. Πολύ όμορφη backdoor πάσα. Σαλίν σε πλάγιο πικερόλ. Ο Πρίντεζης μένει κοντά του. Ανάποδο lay-up, καλάθι. Και ο Ράνικο στην πεντάδα των γηπεδούχων. Κόπονεν από την κορφή της ρακέτας. Διαφορά μεγαλώνει για τους Φινλανδούς. Σλούκας σε διείσδυση, πάσα στη γωνία. Αντετοκούμπο αφύλακτος, δοκιμάζει για τρεις. Μάλιστα. Σαλίν πάει χαμηλά με το ένα χέρι, θα σκοράρει. Ελληνικός ευνηδιασμός. Παπάς από το κεντρικό διάδρομο, πάσα στο Μάτζαρη. Ευνηδιάζουμε με σου τριών πόντων. Βαγγέλης Μάτζαρης. Το κάνει πολύ καλά. Θα έχουμε και μια ευκαιρία για μια ακόμη επίθεση λίγων δευτερολέπτων. Σαλίν για τρεις. Το λαδένει τον Παπα-Νικολάου. Στο τουρνουά. Στο τουρνουά, στην πεντάδα. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο φόβησε τον Σάσου Σαλίν. Ευνηδιασμός της Ελλάδας με τον Παπα-Νικολάου αμέσως. Κατεβάσαμε τη διαφορά στους 7. Κόπονεν για τρεις. Ο Μάρκανεν παίρνει το rebound από τον Θανάση Αντετοκούμπο. Καλάθι και φάουλ στη συνέχεια. Της ομάδας μαζί με τις βολές, τα rebound. Κόπονεν με τον Αγραβάνη, η σταυρωτή εκτέλεσε από την κορφή της ρακέτας. Με τον Σαλίν δίνει σκρίνο ο Αγραβάνης. Πρίντεζης ξεκινάει από το πλάι τη διείσδυσή του. Πρίντεζης με το ένα χέρι, όμορφο καλάθι. Μάρκανεν περνάει από την εσωτερική, καρφώνει, παίρνει και το φάουλ. Ωραία backdoor πάσα του καλάθι για τον Παπά. Γύρισαν οι Φιλανδοί. Καλάθις μένει με τον Μάρκανεν. Περνάει στον Πρίντεζη που έχει μισμάτς. Πρίντεζης θα γυρίσει με ταμπλό το καλάθι. Εδώ διαβάσαμε ωραία την άμυνα. Καλάθις για τον Πρίντεζη. Κλείνεται από δύο, πάσα στην αδύνατη πλευρά. Παπάς μετά την πάσα του Παπαπέτρου για τρεις. Κόπονεν δοκιμάζει σου τριών πόντων. Καλάθι και φάουλ. Ξανά στο συν 11. Καλάθις προστάρει τον Κόπονεν. Καλάθις πάσα πίσω από την πλάτη για το ανάποδο λέει από τον Παπαπέτρου. Φοβερή πάσα. Παπάς στη γωνία. Οπλισμένος ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Να η λύση. Και 2-3 δίποντα. Ή μήπως 2-3 εντός παιδιάς. Απαντάνε γρήγορα. Ράνικο. Χαφ. Δοκιμάζει για τρεις. Και αυτός εύστοχος. Καλάθης πάει όλη τη διαδρομή μέχρι το lay-up του. Έδωσε ωραίο σκρίνο. Μεγάλη δουλειά ο Μπουρούς. Κόπονεν με τον Πρίντεζη. Κόπονεν. Από την baseline δοκιμάζει σου για δύο. Ναι. Είναι σε απίστευτη κατάσταση. Το βρέθηκε με ψηλό. Θα παίξει ένα εναντίον ενός. Αυτό κάνει και εκτελεί. Κάποια στιγμή θα κουραστεί, αλλά follow κάρφωμα από τον Λίτμπομ. Σαλίν για το Λί. Δεν μπορεί ούτε ο Μπουρούσης, ούτε ο Παπα-Νικολάου. Πρίντεζης. Αφήνει για τον Σλούκα που θα δοκιμάσει σου τριών πόντων. Είναι εύστοχος. Μας τι λέγαμε, ότι αν βάλουμε τα τρίποτα δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν ισχύει. Σήμερα δεν ισχύει. Κόπονεν η απάντηση μπροστά στον Μπουρούση. Διαφορά στους 14. Χαφ. Εκτός ισορροπίας. Άλλο επιθετικό. Κόπονεν. Μάρκανεν. Ένα φανταστικό κάρφωμα από τον άσο των Bulls. Εξελίσσεται σε εφιαλτική βραδιά. Στους 20. Ανοχήρωτη πολιτεία.
η ελληνική ρακέτα. Εδώ ο Σλούκας απαντάει με ένα lay-up, αλλά είχαν προλάβει ήδη να πάνε στο συν 20 οι Φιλανδοί. Σλούκας αντίθετα το screen, ωραία κίνηση και το καλάθι. Κόπονεν μπροστά στο καλάθι. Κόπονεν με τον Αγραβάνη. Κόπονεν για πλάκα. Παπέτου του έφυγε η μπάλα. Μάτζαρης, Σλούκας, τέλος χρόνου. Πρόλαβε, μπήκε. Και ευστοχή, πρόλαβε. Μέσο όρο είχαν 76% μέχρι τώρα. Αντετοκούμπο. Από την baseline θα νικήσει το Μάρκανεν. Μάρκανεν, κανένα πρόβλημα. Τίποτα. Σλούκας στην αδύνατη πλευρά. Μάτζαρης σε στάση το σούτ. Ετοιμάζει ο παπάς. Σαλίν στην γωνία. Νούτινεν για τρεις. Σλούκας η τρίπλα πίσω από την πλάτη. Η πάσα στο Θανάση Αντετοκούμπο. Οι προσποιήσεις και το καλάθι μετράει. Εξαιρετική προσπάθεια για το Θανάση. Παίζει και για τη δεύτερη θέση λοιπόν η Φιλανδία. Ο Σλούκας. Παπάς. Αγραβάνης η προσποίηση. Πάει χαμηλά. Παπάς. Μάτζαρης στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ωραία. Μπροστά στο Μάρκανεν. Νίκησε και το Μάρκανεν. Νικολάου σπρώχνει την μπάλα μακριά. Παπάς. Παπα-Νικολάου. Αγραβάνης με τον Κόπονεν έχει μισμάτς. Δεύτερο μαρκάσμα. Καλάθι και φάουλ. Ναι, ναι. 6 και 40. Ελλάδα 60, Φιλανδία 69. Αγραβάνης για 3. Και τώρα έχουμε μάτς. 63-69. Στους 6, μετά από πάρα πολύ ώρα από το πρώτο δεκάλεπτο. Λαβάνης κοντά του, Σαλίν από τη γωνία. Δύσκολο σουτ. Αστόχησε. Αντετοκούμπο στο rebound. Παπάς στον εφηδιασμό. Παπάς με τον Κόπονεν θα τον περάσει. Και με ταμπλό θα σκοράρει. 65-69. Στους 4. Με το Ράνικο, ποστάρι, Μάτζαρης. Θα χάσει την μπάλα. Κλέβει ο Ράνικο. Φάουλ αντιαθλητικό του Μάτζαρη. Υπήρξε και τεχνική ποινή. 65-72, δεν μπορούσε να κλέψει ο Αγραβάνης. Μάρκανεν δοκιμάζει για 3. Ναι, ναι. Ο Μάρκανεν έχει χρεωθεί το αντιαθλητικό για αγωνιά. Για να δούμε τη φάση. Εδώ θα φανεί. Παπα-Νικολάου βάζει τα χέρια του πάνω στην μπάλα. Στο Σλούκα. Στο Παπα-Νικολάου λέω. Στο Παπα-Νικολάου. Στο λαιμό το χτύπησε, είναι αντιαθλητικό. Το γνωστό deny. Ράνικο με τον Αγραβάνη, 5 δευτερόλεπτα. Ράνικο πασάρι στο Μέρφη. Αυτός έχει mismatch με τον Μάτζαρη και το εκμεταλλεύεται. Κότι πάνε για το high-low γιατί έχει mismatch. Αλλά ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι εκεί για να σταματήσει τον NBA-er της Φιλανδίας. Βάνει στο rebound, Μάτζαρης, 2,5 λεπτά ακόμα. Μειώσαμε και τη διαφορά στα rebound. Ωραία πάσα, Αντετοκούμπο, το φοβερό κάρφωμα από την assist του Μάτζαρη. Θανάσης, the elevator. Αντετοκούμπο. Ράνικο για 3. Να παίξει στο πιο χαμηλό σχήμα που θα μπορούσε να έχει. Έχουμε επιθετικό rebound. Διστάζει ο Παπα-Νικολάου. Θανάση Αντετοκούμπο. Ανάποδο λέει μπροστά στο Μάρκανεν. Ναι, 74-80. 7 δευτερόλεπτα. Μάρκανεν. Close out επίθεση. Αντιαθλητικό από το Θανάση Αντετοκούμπο. Και κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν έκανε τίποτα. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο έχει κάνει αντιαθλητικό φάουλ, έπιασε από τη φανέλα το Μάρκανεν. Εδώ δεν υπήρξε τίποτα. Κακώς έτρεξε ο Φιλανδός παίκτης, διότι ο Παπάς έπεσε πάνω στο Θανάση Αντετοκούμπο. Δεν υπήρχε πρόθεση να χτυπήσει κανένα το Μάρκανεν. Απλώς είναι καθαρό αντιαθλητικό εδώ του Θανάση. Αυτό ναι. Μετά συγκρούονται οι δύο Έλληνες παίκτες. Κακώς τρέχει εκεί ο Φιλανδός. Τελευταία ελληνική επίθεση. Σλούκας. Πάσα έξω, παπά στη γωνία. Θανάση Αντετοκούμπο για 3. Είναι εύστοχος. 2 στα 2. Το παιχνίδι θα τελειώσει ή μάλλον θα κάνει ένα σουτ και θα ευστοχήσει απλώς για να βάλει το κερασάκι. Ο Ράνικο. Τελικό σκορ νίκης της Φιλανδίας επί της Ελλάδας. 89-77. Η Ελλάδα θα παίξει τελικό πρόκρισης αύριο με την
Πολωνία. Μόνο για το σενάριο της τέταρτης θέσης. Αλλά αύριο θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και οι 12 Έλληνες παίκτες. Δεν επιτρέπεται να εμφανίσουν το πρόσωπο που εμφάνισαν και σήμερα για περίπου 33 λεπτά. Ήταν αδικαιολόγητη. Πλέον τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ή αύριο για την πρόκληση έστω από την τέταρτη θέση και για καλές διασταυρώσεις ή ποτέ. Για φημίσεις και ερχόμαστε πίσω για την αποφώνηση και αν προλάβουμε και για συνεντεύξεις.